Κεφάλαιο πρώτο. Τα σημεία των καιρών. Ο Αντίχριστος. Γέροντα, πέστε μας κάτι για τον Αντίχριστο. Ας πούμε μια φορά για τον Χριστό, όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμαστε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θα φοβηθούμε. Μήπως το Αντίχριστο πνεύμα δεν υπάρχει τώρα? Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το Αντίχριστο πνεύμα. Και αν γεννηθεί και ένα Αντίχριστο τέρας και κάνει μερικά μπαταλά, θα γελιοποιηθεί στο τέλος. Θα συμβούν όμως γεγονότα πολλά. Ίσως προλάβετε να ζήσετε κι εσείς πολλά από τα σημεία που γράφει η Αποκάλυψη. Σιγά σιγά αρκετά αρχίζουν να βγαίνουν. Φωνάζω ο ταλέπορος πριν από τόσα χρόνια. Είναι φοβερή, εξωφρενική η κατάσταση. Η παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Ήρθε η αποστασία και μένει τώρα να έρθει ο ιός της απολίας. Θα γίνει τρελοκομείο. Μέσα στην αναμπουμπούλα που θα επικρατεί, θα ξεσηκωθεί κάθε κράτος να κάνει ό,τι του λέει ο λογισμός. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, τα συμφέροντα των μεγάλων να είναι τέτοια που να μας βοηθήσουν. Κάθε λίγο θα ακούμε κάτι καινούριο. Θα βλέπουμε να γίνονται τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγματα, μόνον που τα γεγονότα θα περνάνε τάκα-τάκα. Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα μας. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία. Για αυτούς ο Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θα κυβερνήσει εδώ στην γη. Οι Ιεχωβάδες και αυτοί αποβλέπουν σε έναν βασιλιά επίγειο. Θα παρουσιάσουν οι σιωνιστές έναν και οι Ιεχωβάδες θα τον δεχτούν. Θα πούν «αυτός είναι». Θα γίνει μεγάλη σύγχυση. Μέσα στην σύγχυση αυτή όλοι θα ζητούν έναν Μεσσία για να τους σώσει. Και τότε θα παρουσιάσουν κάποιον που θα πει «εγώ είμαι ο Ιμάμης», «εγώ είμαι ο Πέμπτος Βούδας», «εγώ είμαι ο Χριστός που περιμένουν οι Χριστιανοί», «εγώ είμαι αυτός που περιμένουν οι Ιεχωβάδες», «εγώ είμαι ο Μεσσίας των Εβραίων». Πέντε «εγώ» θα έχει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν λέει στην πρώτη επιστολή «παιδεία» ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, δεν εννοεί ότι και ο αναμενόμενος Αντίχριστος θα είναι σαν τους διώκτες Μαξιμιανούς και Διοκλητιανούς, αλλά ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο αναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο εσαρκωμένος διάβολος που θα παρουσιαστεί στον Ισραηλιτικό λαό ως Μεσσίας και θα πλανήσει τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι χριστιανοί. Και βλέπεις, οι άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε στα σημεία των καιρών, ότι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θα πλανηθούν οι δυνατόν και οι εκλεκτοί. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση δεν θα φωτιστούν και θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί όποιος δεν έχει την Θεία Χάρη δεν έχει πνευματική διάβγεια, όπως και ο διάβολος. Πιστεύουν γέροντα οι σιωνιστές τα περί Αντιχρίστου? Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν για να πετύχουν τον σκοπό τους την μαγεία και τον σατανισμό. Την σατανολατρεία την βλέπουν σαν μια δύναμη που θα τους βοηθήσει στα σχέδιά τους. Πάνε δηλαδή να κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Τον Θεό δεν τον βάζουν στον λογαριασμό τους. Θα ευλογηθούν όμως έτσι από τον Θεό? Μέσα από αυτό ο Θεός θα βγάλει πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον 70 χρόνια. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν. Γέροντα, όταν ακούω για τον Αντίχριστο νιώθω έναν φόβο μέσα μου. Τι φοβάσαι? Πιο φοβερός θα είναι από τον διάβολο? Αυτός είναι άνθρωπος.
Εδώ η Αγία Μαρίνα έδερνε τον διάβολο και η Αγία Ιουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στο κάτω-κάτω εμείς δεν ήρθαμε να βολευτούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο επίγειος βασιλιάς των Εβραίων, σημείο ότι πλησιάζει η εκπλήρωση των προφητιών, θα είναι το γκρέμισμα του τεμένους του Ομάρ στα Ιεροσόλυμα. Θα το γκρεμίσουν για να νοικοδομήσουν τον νό του Σολομώντος, που όπως λένε ήταν χτισμένος αυτή την θέση. Τελικά οι σιωνιστές θα εγκαταστήσουν τον Αντίχριστο εκεί ως Μεσσία. Άκουσα ότι οι Εβραίοι ήδη ετοιμάζονται να χτίσουν τον νό του Σολομώντος. Γέροντα, οι Εβραίοι ενώ διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη πώς δεν πιστεύουν στον Χριστό? Δεν πας να το πεις αυτό στους Εβραίους? Οι Εβραίοι είχαν ανέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, αλλά είναι ο εγωισμός που τους τυφλώνει. Αν πρόσεχαν λίγο, δεν θα παρέμεινε κανένας Εβραίος. Αυτά που διάβαζαν, πώς τα ερμήνευαν? Πώς τα ερμήνευαν και πώς τα ερμηνεύουν? Τα πνευματικά νοήματα τα κάνουν υλικά. Αυτό, λόγου χάρη, που λέει ο προφήτης Ισαΐας, εξανθίσει τα έρημα του Ιορδάνου, να δεις πώς το ερμήνευσαν, για να δείξουν ότι άνθησε η έρημος, γύρισαν κάποιον ποταμό, έκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, έφτιαξαν όλο περιβόλια, οπότε λένε άνθησε η έρημος. Όλα έτσι τα ερμηνεύουν, ενώ οι λόγοι αυτοί του προφήτου αναφέρονται στην αναγέννηση του κόσμου με το Άγιο Βάπτισμα, με το λουτρό της Παλιγενεσίας. Τώρα περιμένουν τον επίγειο βασιλιά? Ναι, τον Αντίχριστο. Οι Ραβίνοι ξέρουν ότι ήρθε ο Μεσσίας και ότι τον σταύρωσαν, αφού έχω μάθει από ένα πρόσωπο ότι όταν ψυχοραγεί ένας Εβραίος, πάει ο Ραβίνος και του λέει στο αυτί: «Ο Μεσσίας ήρθε». Βλέπεις, τους πειράζει η συνείδηση γιατί αισθάνονται ενοχή, αλλά δεν ταπεινώνονται. Και τι κερδίζουν που το λένε εκείνη την ώρα? Τίποτε, απλώς το λένε επειδή τους πειράζει η συνείδηση και νομίζουν ότι αφού το είπαν είναι εντάξει. Και οι άλλοι δεν ακούνε? Όχι, στο αυτοί το λένε. Και τα Εβραιόπουλα έχουν επαναστατήσει εναντίον των Ραβίνων. Ο Μεσσίας λένε ήρθε. Ποιον Μεσσία περιμένετε? Στην Αμερική μια ομάδα νέων που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή εκδίδουν ένα περιοδικό στο οποίο γράφουν: «Ο Μεσσίας ήρθε». Σε όποιον δεν πιστεύει ότι ήρθε ο Μεσσίας, θα στέλνουμε δωρεάν το περιοδικό ώσπου να πιστέψει. Όποιος πιστεύει, να στέλνει συνδρομή για να το στέλνουμε και σε άλλους να πιστέψουν. Εβραίοι είναι αυτοί? Ναι, Εβραίοι. Έγιναν χριστιανοί? Τώρα το ότι πίστεψαν κάτι είναι. Μπορεί να υπάρχουν Ραβίνοι κρυπτοχριστιανοί? Ραβίνοι και να είναι κρυπτοχριστιανοί? Μένει Ραβίνος ο άλλος άμα γίνει χριστιανός? Δηλαδή να διδάσκεις στους Εβραίους ότι δεν ήλθε ο Μεσσίας και όταν ψυχοραγούν να τους λέει ότι ήρθε ο Μεσσίας? Σφράγισμα 666. Γέροντα, σε πόσο καιρό θα συμβούν αυτά τα γεγονότα? Εξαιτίας σου και εξαιτίας μου καθυστερούν για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί αν συμβούν τώρα, εγώ και εσύ θα πάμε χαμένοι. Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε όταν θα πλησιάσει ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιο σίγουροι. Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο είχε τρία μεγάλα εξάρια. Τους αφιλότιμους το κάνουν
για να παρουσιάσουν όμορφα το 6 και να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά σιγά θα έρθει και το σφράγισμα, γέροντα, και οι σούστες που ράβουν στα ρούχα πουλούνται πάνω σε κάτι χαρτιά που έχουν τον αριθμό 666. Βρε τον διάβολο. Στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό, τώρα και στις σούστες. Πολλοί το 666 το βάζουν σαν φίρμα για να προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον, δηλαδή το 666 να παίρνει το 666. Έχει γραφεί ότι όταν κυκλοφορήσει η παράσταση με το φίδι να τρώει την ουρά του, θα σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα έχουν καταλάβει όλο τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σε μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τι Κίνα, τι Ινδία έχει πιάσει. Πώς ξέρουν και βάζουν αυτόν τον αριθμό, γέροντα? Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι θα κάνει ο διάβολος, όπως και οι προφήτες προφήτευσαν ότι θα πωλήσουν τον Χριστό για 300 αργύρια, ότι θα τον ποτίσουν ξύδι, θα διαμερίσουν τα ημάτια του. Πριν από 2000 χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζονται με τον αριθμό 666. Ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμών γάρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666. Το 666 για τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μια συγκεκριμένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωσαν με διάφορους πολέμους. Η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, για να υποτάξουν όλο τον κόσμο, βάζουν πάλι αυτόν τον παλαιό φορολογικό αριθμό που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν με άλλον αριθμό. Το 666 δηλαδή είναι το σύμβολο του Μαμονά. Το πήραν από τα σταθμά του χρυσού. Δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά δεν πάβει να είναι Μαμονάς. Το Ευαγγέλιο όμως λέει: «Η Χριστό, η Μαμονά, ούδυναστε Θεοδουλεύειν και Μαμονά». Τα πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τα σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν με τον πομπό και τάκ τα βρίσκουν. Έτσι ξέρουν το κάθε σκυλί που βρίσκεται. Όσα σκυλιά δεν έχουν την μάρκα τους και είναι αδέσποτα, τα σκοτώνουν με ακτίνες λέιζερ. Μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους. Τόνους ψάρια έχουν σφραγίσει και τα παρακολουθούν από τον δορυφόρο σε ποιο πέλαγος είναι. Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνει κανείς θα τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι. Αργότερα όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666 δεν θα μπορεί ούτε να πουλά, ούτε να αγοράζει ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κτλ. Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάσει όλο τον κόσμο, και άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα δεν θα μπορεί να δουλέψει κτλ. Είτε κόκκινος, είτε μαύρος, είτε άσπρος, όλοι δηλαδή. Θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, και μόνον όσοι έχουν δεχτεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές. Τι θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται? Μου έλεγε κάποιος ειδικός ότι με τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οι άνθρωποι που θα σφραγιστούν θα τραβούν τις ακτίνες του ήλιου και θα πάθουν τέτοια ζημιά που θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Όσοι δεν σφραγιστούν θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους.
γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Γέροντα, πότε θα τους βοηθήσει? Μετά? Όχι, τότε. Αφού γέροντα δεν θα μπορούν να πολλούν και να αγοράζουν, πώς θα περάσουν καλύτερα? Να δεις, ο Θεός ξέρει έναν τρόπο. Τον ξέρω κι εγώ αυτόν. Λοιπόν, με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα και μου έστειλε μετά το τηλεγράφημα. Ο Θεός πώς μας οικονομάει? Πω. Γέροντα, γιατί το σφράγισμα λέγεται και χάραγμα? Γιατί δεν θα είναι επιφανειακό. Χαράς ότι θα πει? Δεν θα πει τραβώ ευθείες γραμμές χαρακές. Το σφράγισμα θα είναι χάραγμα που θα το βάλουν πρώτα σε όλα τα προϊόντα και μετά θα επιβάλλουν να γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Σε έναν γιατρό από το Τορόντο είχα πει πριν από 2 χρόνια για το σφράγισμα και τώρα μου είπε εκείνος, διάβασε σε μια εφημερίδα ότι αντί για κάρτα ζητούν εντυπώματα στο χέρι. Προχωρούν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει εκείνο και εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι που έχουν στείλει τελευταία στην Ελλάδα έχουν και συσκευή που παρακολουθεί αυτούς που βλέπουν τηλεόραση. Σε λίγο όσοι θα έχουν τηλεόραση θα βλέπουν στην τηλεόραση και θα τους βλέπουν. Δηλαδή θα παρακολουθούν και θα παρακολουθούνται. Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη τη ζωή τους. Τι λένε, τι κάνουν, όλα. Βλέπεις τη δικτατορία, σκέφτηκε ο διάβολος. Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666 όπου στεγάζουν το κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξει δισεκατομμύρια ανθρώπους. 6 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος. Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί. Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε την δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα. Οι νέες ταυτότητες. Γέροντα, είπε κάποιος, πώς το 5000 έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε? Το ίδιο θα είναι και η ταυτότητα. Το 5000 είναι νόμισμα και η λίρα της Αγγλίας έχει επάνω την Βικτόρια. Αυτό δεν με πειράζει. Τα Κέσαρος Κέσαρι. Εδώ όμως είναι η ταυτότητά μου. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ό,τι και η λέξη. Ταυτίζεται δηλαδή κανείς με αυτά που δηλώνει. Βάζουν τον διάβολο και υπογράφω ότι τον αποδέχομαι. Πώς να το κάνω αυτό? Γέροντα, τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα? Η ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα. Είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος. Ο κόσμος, γέροντα, ρωτάει τι να κάνουν σχετικά με τις νέες ταυτότητες. Εσείς, καλύτερα, όταν σας ρωτούν, να τους λέτε να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή να δουν πώς θα ενεργήσει η Εκκλησία. Γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις. Αφού ξεκάθαρα τα γράφω στο φυλάδιο, σημεία των καιρών, ας ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με την συνείδησή του. Βέβαια μερικοί είπαν, αυτά είναι μία γνώμη ενός καλογύρου, δεν είναι η θέση της Εκκλησίας. Εγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τα λόγια του Χριστού, του Ευαγγελίου, γιατί την δική μας γνώμη πρέπει να την υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλοι, τα αντίθετα από όσα λέω, λένε ότι τα είπε ο πατήρ Παΐσιος. Μερικοί πάλι που τα ακούν, αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν ρωτούν αν είναι έτσι, αν πράγματι τα είπα, αλλά τα πιστεύουν. Εγώ δεν φοβάμαι, τα λέω έξω από τα δόντια. Έρχονται στο καλύβι
πετάνε εξάρια στο κουτί. Καλά αυτά. Τέλος πάντων, μια μέρα πέταξα μια πινακίδα έξω από την πόρτα. Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δεν με βρήκε και έγραψε «απουσιάζει» για να το δει και κανείς άλλος. Κοιτάω μέσα τι να δω. Είχε μια βρισιά. Τέτοια βρισιά δεν είχα ακούσει ούτε κοσμικός. Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μια μπόρα. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολύ προσευχή. Άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια θέση σωστή, να μιλήσει, να εξηγήσει στους πιστούς για να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση. Συγχρόνως, να ζητήσει από το κράτος, τουλάχιστον, να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Αν η Εκκλησία λάβει μία θέση σοβαρή και σεβαστούν την ελευθερία των πιστών και όποιος θέλει θα βγάλει νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θα έχει την παλιά, τότε θα την πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. Ο πολλής κόσμος θα κάνει την δουλειά του. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα έχουν τη νέα και οι άλλοι καημένοι, οι ευλαβείς, θα έχουν την παλιά ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν. Τώρα, αφού ο υπουργός υποσχέθηκε να μην βάλει το 666 στις ταυτότητες, ούτε ορατός, ούτε αοράτος, και αυτό κάτι είναι. Θα κάνουμε υπομονή. Θα δείξουν τα πράγματα. Και μόνον που λένε ότι δεν βάζουν το 666 είναι κάτι. Αρνιούνται και οι ίδιοι. Ας δούμε τελικά τι θα βάλουν. Μέχρι που να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες, μπορεί να έρθει και η οργή του Θεού. Ύστερα, δεν είναι ότι σε 24 ώρες θα πρέπει να βγάλουν όλοι ταυτότητες. Ας βγουν οι πρώτες, θα εξεταστούν και αν βγει ψεύτης ο υπουργός, θα είναι δίκαιος ο αγώνας. Αν τώρα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες, εκείνοι θα πούν «Να, αυτοί δημιουργούν ταραχές», ενώ δεν τίθεται θέμα, φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Το σκυλί, αν είναι καλός φύλακας, γαυγίζει όταν έρχεται ο κλέφτης. Όταν ο κλέφτης φύγει, σταματάει. Αν συνεχίσει να γαυγίζει, τότε δεν είναι καλός φύλακας. Γέροντα, είπαν ακόμη, επειδή έχουμε άνοιξη θρησκεία, να μην αναγράφεται το θρησκεύμα στις νέες ταυτότητες. Ναι, αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Εμένα όμως με ενδιαφέρει, γιατί είναι η ταυτότητά μου. Γράφει από πού είμαι και τι είμαι. Αν δεν μπει το θρήσκευμα, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Θα πάει λόγου χάρη ένα στο γραφείο γάμων. Αν λέει ταυτότητα ορθόδοξος, άσχετα πόσων καρατίων είναι, εντάξει. Αν όμως δεν γράφει το θρήσκευμα, πώς θα του δώσουν άδεια γάμου? Για την Εκκλησία αυτό είναι μπέρδεμα. Αν πάλι μπει το θρήσκευμα προαιρετικά, θα είναι και σαν ομολογία. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Εδώ είναι διαφορετικά. Ύπουλος τρόπος εισαγωγής του σφραγίσματος. Σιγά σιγά, με την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το φακέλωμα, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν «Μόνο με τις κάρτες θα κινείστε». Τα χρήματα θα καταργηθούν. Θα δίνει κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θα ψωνίζει. Και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Όποιος δεν θα έχει κάρτα δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει ούτε να αγοράζει. Από το άλλο μέρος θα αρχίζουν να διαφημίσουν το τέλειο σύστημα. Το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ, με το 666 στο χέρι ή στο μέτωπο που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά. Συγχρόνως στην τηλεόραση θα δείχνουν ότι ο Τάδε πήρε την κάρτα του Τάδε και του πήρε τα χρήματα από την τράπεζα και θα λένε συνέχεια. Πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο, γιατί μόνον ο κάτοχος ξέρει το νούμερό του.
Το σφράγισμα είναι το τελειότερο σύστημα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρει ο άλλος, ούτε το χέρι, ούτε το σφράγισμα το βλέπει. Γι' αυτό αφήνουν τώρα τους ληστές, τους κακοποιούς, να οργώνουν. 15 κελιά λίστεψαν εκεί γύρω στις καριές. Έναν τον σκότωσαν για να τον ληστέψουν. Έτσι θα βρει τότε ευκαιρία ο καθένας να καταπατήσει και να πάρει ό,τι θέλει. Ας πούμε, αν θέλει να καταπατήσει ένα χωράφι, θα πει ότι ήταν δίθεν του παππού του ή ότι το είχε νοικιάσει κάποτε για βοσκοτόπι, οπότε άντε να βρεις άκρη. Θα του πούν μετά οι αρμόδιοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Ο έλεγχος μόνον με το κομπιούτερ μπορεί να γίνει. Και θα προχωρήσουν στο σφράγισμα. Θα χτυπάει μετά το κομπιούτερ, θα βλέπει αν είσαι σφραγισμένος για να σε εξυπηρετήσει ή όχι. Τα 3,5 χρόνια θα είναι δύσκολα και θα την πληρώσουν μερικοί που δεν θα συμφωνήσουν με αυτό το σύστημα. Για αυτούς όλο και κάποια αιτία θα βρίσκουν και θα τους κλείνουν στη φυλακή. Μετά έναν χρόνο θα τους πηγαίνουν σε άλλη πόλη για ανακρίσεις, για να περάσουν από άλλο δικαστήριο, από την μία πόλη στην άλλη. Ύστερα θα πούν: «Μα συγχωρείς, είσαι αθώος. Αν ήσουν σφραγισμένος θα το ελέγχαμε σε ένα λεπτό. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο». Γέροντα, θα μπορούν να επιβάλλουν με την βία το σφράγισμα? Μέχρι εκεί η ευγενιά τους δεν θα φτάσει. Θα είναι ευγενείς γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. Θα λένε: «Χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρείστε. Αν το δεχόσασταν δεν θα δυσκολευόσασταν. Ούτε χρυσά νομίσματα, ούτε δολάρια αν έχει, θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό, αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά, λιτά, θα μπορεί να ζήσει εκείνα τα χρόνια. Να έχει κανένα χωραφάκι για να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα και τότε με κανένα ζώο, καμιά κατσίκα, λίγες κότες θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού και τα τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα. Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο, 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευτούν οι μέρες για τους εκλεκτούς, δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο. Γέροντα, αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Ναι, εδώ βλέπεις, σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται την Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός για να το σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του αντιχρίστου σατανά. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν την φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός? Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν με αυτή την επέμβαση του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν θα έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός, θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια, έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες, θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι, θα σε τραβάν για να τους πείσει τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Και τότε ο Χριστός
θα έρθει ως κριτής να κρίνει τον κόσμο. Άλλο κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Σφράγισμα, ίσον άρνηση. Ενώ ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στην Αποκάλυψη για το χάραγμα, μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Τι να τους πεις? Ακούει δυστυχώς κανείς ένα σωρό αναησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς. Ένας λέει: «Εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666 και θα βάλω και έναν σταυρό». Άλλος: «Εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο μέτωπο και θα κάνω και έναν σταυρό στο μέτωπο». Και ένα σωρό παρόμοιες ανοησίες. Νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Ένας δεσπότης μου είπε: «Εγώ εκεί που θα υπογράψω θα βάλω δίπλα ένα σταυρό. Δεν τον αρνούμε τον Χριστό, απλώς εξυπηρετούμε». «Εντάξει», του λέω, «εσύ είσαι δεσπότης και βάζεις το όνομά σου λόγω ιδιότητος ένα σταυρό. Ο άλλος είναι αρχιμανθρίτης και βάζει και αυτός λόγω ιδιότητος ένα σταυρό. Ο κόσμος τι θα κάνει? Το βρώμικο δεν αγιάζεται. Το καθαρό νερό δέχεται την χάρη και γίνεται αγιασμός. Τα ούρα δεν γίνονται αγιασμός. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως, ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο μέτωπό μας, με τον σύμβολό του δεν αγιάζεται αν βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, την Θεία Χάρη του Χριστού, μόνον όταν διατηρούμε την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, με το οποίο αρνούμαστε τον Σατανά, συντασσόμαστε με τον Χριστό και δεχόμαστε το Άγιο Σφράγισμα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Βλέπεις, προχωράνε με μια λογική. Θα βάλουν δίπλα ένα σταυρό και εντάξει. Και ενώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά και αυτό ήταν άρνηση, αυτοί αρνιούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα, με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και να λένε ότι έχουν μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, αν κάποιος δεχτεί το σφράγισμα από άγνοια, από αδιαφορία θα είναι. Τι άγνοια, όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην ξέρει κανείς, πρέπει να ενδιαφερθεί να μάθει. Αν πούμε ότι δεν ξέραμε, γι' αυτό δεχτήκαμε το σφράγισμα, θα μας πει ο Χριστός: «Υποκριτέ, το μεν πρόσωπο του ουρανού γινώσκεται διακρίνει, τα δε σημεία των καιρών ουδή να στεγνώνε». Έστω και εν αγνία του να σφραγιστεί κάποιος, χάνει τη Θεία Χάρη και δέχεται την δαιμονική ενέργεια. Βλέπεις το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα, όταν ο ιερεύς το βουτάει στο νερό, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα χωρίς εκείνο να το ξέρει, και μετά κατοικεί μέσα του η Θεία Χάρης. Ερμηνείες των προφητών. Γέροντα, μερικοί λένε: «Ό,τι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θα γίνει. Τι να μας απασχολεί?» Ναι, το λένε, αλλά δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι μου. Και εγώ ακούω μερικούς να λένε: «Οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτί να προδοθούν με το 666, αφού το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αν ήταν, θα το έκαναν με πιο έξυπνο τρόπο, πιο κρυφά». Καλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη? Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για 300 αργύρια θα προδώσουν τον Χριστό? Γιατί δεν ζητούσαν 31 ή 29 αργύρια και ζήτησαν 300, αλλά ήταν τυφλωμένοι? Ήξερε ο Θεός ότι έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει. Μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν στο γραμμένο, στο Κισμέτ. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνει έτσι και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μία διαταγή, αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων, που θα φτάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει.
Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Άλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες. Δεν λένε τουλάχιστον «έτσι μου λέει ο λογισμός», αλλά «έτσι είναι». Και λένε ένα σωρό δικές τους θεωρίες. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν για να δικαιολογήσουν τα πάθη τους. Όπως αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Καλύτερα να μην συμβούν τα σημεία του Αντιχρίστου στην εποχή μας. Ο άλλος που θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, την δειλία του λέει «Α, βλέπεις, ο Άγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως αρνηθεί. Εγώ είμαι ανώτερος από τον Άγιο Κύριλλο. Επομένως, και αν αρνηθώ τον Χριστό, δεν είναι τίποτε». Ενώ ο Άγιος λέει να μην συμβούν για να μην δουν τα μάτια του τον Αντίχριστο, όχι ότι φοβόταν. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι, γνωστικοί, φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στενοχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό. Δεν είναι τίποτε, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Ή λένε, μην μιλάτε για αυτό το θέμα, για τις ταυτότητες, το σφράγισμα, για να μην στενοχωριούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν τους πούν να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό και να μην φοβάστε τίποτε, στο κάτω-κάτω θα πάμε και μάρτυρες, θα τους προετοιμάσουν κάπως. Αν κανείς γνωρίζει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για την σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Τώρα όμως τι γίνεται? Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν την πίστη για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Η Γραφή όταν λέει «αποπλανάν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς», εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Πίσω λοιπόν από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφάλειας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Η να δώσω συναυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και ή να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχουν το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού, όδε η σοφία εστίν, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666. Οι νέες ταυτότητες. Γέροντα, είπε κάποιος, πώς το πεντοχίλιαρο έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε? Το ίδιο θα είναι και η ταυτότητα. Το πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα και η λίρα της Αγγλίας έχει επάνω την Βικτόρια. Αυτό δεν με πειράζει. Τα Κέσαρος Κέσαρι. Εδώ όμως είναι η ταυτότητά μου. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ό,τι και η λέξη. Ταυτίζεται δηλαδή κανείς με αυτά που δηλώνει. Βάζουν τον διάβολο και υπογράφω ότι τον αποδέχομαι. Πώς να το κάνω αυτό? Γέροντα, τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα? Η ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα. Είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος. Ο κόσμος, γέροντα, ρωτάει τι να κάνουν σχετικά με τις νέες ταυτότητες. Εσείς, καλύτερα, όταν σας ρωτούν, να τους λέτε να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή να δουν πώς θα ενεργήσει η Εκκλησία. Γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις. Αφού ξεκάθαρα τα γράφω στο φυλάδιο, σημεία των καιρών, ας ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με την συνείδησή του. Βέβαια μερικοί είπαν, αυτά
είναι μία γνώμη ενός καλογύρου, δεν είναι η θέση της Εκκλησίας. Εγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τα λόγια του Χριστού, του Ευαγγελίου, γιατί την δική μας γνώμη πρέπει να την υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλοι, τα αντίθετα από όσα λέω, λένε ότι τα είπε ο πατήρ Παΐσιος. Μερικοί πάλι που τα ακούν, αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν ρωτούν αν είναι έτσι, αν πράγματι τα είπα, αλλά τα πιστεύουν. Εγώ δεν φοβάμαι, τα λέω έξω από τα δόντια. Έρχονται στο καλύβι, πετάνε εξάρια στο κουτί. Καλά αυτά, τέλος πάντων. Μια μέρα πέταξα μια πινακίδα έξω από την πόρτα. Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δεν με βρήκε και έγραψε «απουσιάζει» για να το δει και κανείς άλλος. Κοιτάω μέσα τι να δω. Είχε μία βρισιά. Τέτοια βρισιά δεν είχα ακούσει ούτε κοσμικός. Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μια μπόρα. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολύ προσευχή. Άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια θέση σωστή, να μιλήσει, να εξηγήσει στους πιστούς για να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση. Συγχρόνως, να ζητήσει από το κράτος, τουλάχιστον, να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Αν η Εκκλησία λάβει μία θέση σοβαρή και σεβαστούν την ελευθερία των πιστών και όποιος θέλει θα βγάλει νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θα έχει την παλιά, τότε θα την πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. Ο πολλής κόσμος θα κάνει την δουλειά του. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα έχουν τη νέα και οι άλλοι καημένοι, οι ευλαβείς, θα έχουν την παλιά ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν. Τώρα, αφού ο Υπουργός υποσχέθηκε να μην βάλει το 666 στις ταυτότητες, ούτε ορατός, ούτε αοράτος, και αυτό κάτι είναι. Θα κάνουμε υπομονή, θα δείξουν τα πράγματα, και μόνον που λένε ότι δεν βάζουν το 666 είναι κάτι. Αρνιούνται και οι ίδιοι. Ας δούμε τελικά τι θα βάλουν. Μέχρι που να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες, μπορεί να έρθει και η οργή του Θεού. Ύστερα, δεν είναι ότι σε 24 ώρες θα πρέπει να βγάλουν όλοι ταυτότητες. Ας βγουν οι πρώτες, θα εξεταστούν και αν βγει ψεύτης ο Υπουργός, θα είναι δίκαιος ο αγώνας. Αν τώρα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες, εκείνοι θα πούν «Να, αυτοί δημιουργούν ταραχές», ενώ δεν τίθεται θέμα, φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Το σκυλί, αν είναι καλός φύλακας, γαυγίζει όταν έρχεται ο κλέφτης. Όταν ο κλέφτης φύγει, σταματάει. Αν συνεχίσει να γαυγίζει, τότε δεν είναι καλός φύλακας. Γέροντα, είπαν ακόμη, επειδή έχουμε ανοίξει θρησκεία, να μην αναγράφεται το θρησκεύμα στις νέες ταυτότητες. Ναι, αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Εμένα όμως με ενδιαφέρει, γιατί είναι η ταυτότητά μου. Γράφει από πού είμαι και τι είμαι. Αν δεν μπει το θρήσκευμα, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Θα πάει λόγου χάρη ένα στο γραφείο γάμων. Αν λέει ταυτότητα ορθόδοξος, άσχετα πόσων καρατίων είναι, εντάξει. Αν όμως δεν γράφει το θρήσκευμα, πώς θα του δώσουν άδεια γάμου? Για την Εκκλησία αυτό είναι μπέρδεμα. Αν πάλι μπει το θρήσκευμα προαιρετικά, θα είναι και σαν ομολογία. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Εδώ είναι διαφορετικά. Ύπουλος τρόπος εισαγωγής του σφραγίσματος. Σιγά σιγά, με την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το φακέλωμα, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν «Μόνο με τις κάρτες θα κινείστε». Τα χρήματα θα καταργηθούν. Θα δίνει κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θα ψωνίζει.
και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Όποιος δεν θα έχει κάρτα δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει ούτε να αγοράζει. Από το άλλο μέρος θα αρχίσουν να διαφημίσουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ, με το 666 στο χέρι ή στο μέτωπο που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά. Συγχρόνως στην τηλεόραση θα δείχνουν ότι ο Τάδε πήρε την κάρτα του Τάδε και του πήρε τα χρήματα από την τράπεζα και θα λένε συνέχεια. Πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο, γιατί μόνον ο κάτοχος ξέρει το νούμερό του. Το σφράγισμα είναι το τελειότερο σύστημα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρει ο άλλος, ούτε το χέρι, ούτε το σφράγισμα το βλέπει. Γι' αυτό αφήνουν τώρα τους ληστές, τους κακοποιούς, να οργώνουν. 15 κελιά λίστεψαν εκεί γύρω στις καριές. Έναν τον σκότωσαν για να τον ληστέψουν. Έτσι θα βρει τότε ευκαιρία ο καθένας να καταπατήσει και να πάρει ό,τι θέλει. Ας πούμε, αν θέλει να καταπατήσει ένα χωράφι, θα πει ότι ήταν δίθεν του παππού του ή ότι το είχε νοικιάσει κάποτε για βοσκοτόπι, οπότε άντε να βρεις άκρη. Θα του πούν μετά οι αρμόδιοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Ο έλεγχος μόνον με το κομπιούτερ μπορεί να γίνει και θα προχωρήσουν στο σφράγισμα. Θα χτυπάει μετά το κομπιούτερ, θα βλέπει αν είσαι σφραγισμένος για να σε εξυπηρετήσει ή όχι. Τα 3,5 χρόνια θα είναι δύσκολα και θα την πληρώσουν μερικοί που δεν θα συμφωνήσουν με αυτό το σύστημα. Για αυτούς όλο και κάποια αιτία θα βρίσκουν και θα τους κλείνουν στη φυλακή. Μετά, έναν χρόνο, θα τους πηγαίνουν σε άλλη πόλη για ανακρίσεις για να περάσουν από άλλο δικαστήριο. Από την μία πόλη στην άλλη. Ύστερα θα πούν «Μα συγχωρείς, είσαι αθώος. Αν ήσουν σφραγισμένος, θα το ελέγχαμε σε ένα λεπτό. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο». Γέροντα, θα μπορούν να επιβάλλουν με την βία το σφράγισμα? Μέχρι εκεί η ευγενειά τους δεν θα φτάσει. Θα είναι ευγενείς γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. Θα λένε «Χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρήστε. Αν το δεχόσασταν δεν θα δυσκολευόσασταν. Ούτε χρυσανομίσματα, ούτε δολάρια αν έχει, θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό, αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά, λιτά, θα μπορεί να ζήσει εκείνα τα χρόνια. Να έχει κανένα χωραφάκι για να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα και τότε με κανένα ζώο, καμιά κατσίκα, λίγες κότες θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού και τα τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα. Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο, 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευτούν οι μέρες για τους εκλεκτούς, δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο. Γέροντα, αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Ναι, εδώ βλέπεις, σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται την Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός για να το σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του αντιχρίστου σατανά. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν την φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός? Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν με αυτή την επέμβαση του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός
μου λέει ότι δεν θα είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού όταν θα έρθει ως κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός, θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια, έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες, θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι, θα σε τραβάν για να τους πείσει τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη και τότε ο Χριστός θα έρθει ως κριτής να κρίνει τον κόσμο. Άλλο κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Σφράγισμα, ίσον άρνηση. Ενώ ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στην Αποκάλυψη για το χάραγμα, μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Τι να τους πεις? Ακούει δυστυχώς κανείς ένα σωρό αναησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς. Ένας λέει, εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666 και θα βάλω και έναν σταυρό. Άλλος, εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο μέτωπο και θα κάνω και έναν σταυρό στο μέτωπο. Και ένα σωρό παρόμοιες ανοησίες. Νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Ένας δεσπότης μου είπε, εγώ εκεί που θα υπογράψω θα βάλω δίπλα ένα σταυρό. Δεν τον αρνούμε τον Χριστό, απλώς εξυπηρετούμε. Εντάξει, του λέω, εσύ είσαι δεσπότης και βάζεις το όνομά σου λόγω ιδιότητος ένα σταυρό. Ο άλλος είναι αρχιμανδρίτης και βάζει και αυτός λόγω ιδιότητος ένα σταυρό. Ο κόσμος τι θα κάνει? Το βρώμικο δεν αγιάζεται. Το καθαρό νερό δέχεται την χάρη και γίνεται αγιασμός. Τα ούρα δεν γίνονται αγιασμός. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως, ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο μέτωπό μας, με τον σύμβολό του δεν αγιάζεται αν βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, την Θεία Χάρη του Χριστού, μόνον όταν διατηρούμε την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, με το οποίο αρνούμαστε τον Σατανά, συντασσόμαστε με τον Χριστό και δεχόμαστε το Άγιο Σφράγισμα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Βλέπεις, προχωράνε με μια λογική. Θα βάλουν δίπλα ένα σταυρό και εντάξει. Και ενώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά και αυτό ήταν άρνηση, αυτοί αρνιούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα, με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και να λένε ότι έχουν μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, αν κάποιος δεχτεί το σφράγισμα από άγνοια, από αδιαφορία θα είναι. Τι άγνοια, όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα? Και να μην ξέρει κανείς, πρέπει να ενδιαφερθεί να μάθει. Αν πούμε ότι δεν ξέραμε, γι' αυτό δεχτήκαμε το σφράγισμα, θα μας πει ο Χριστός, υποκριτέ, το μένο πρόσωπο του ουρανού γινώσκεται διακρίνει, τα δε σημεία των καιρών ουδή να στεγνώνε. Έστω και εν αγνία του να σφραγιστεί κάποιος, χάνει τη Θεία Χάρη και δέχεται την δαιμονική ενέργεια. Βλέπεις το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα, όταν ο ιερεύς το βουτάει στο νερό, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα χωρίς εκείνο να το ξέρει και μετά κατοικεί μέσα του η Θεία Χάρης. Ερμηνείες των προφητών. Γέροντα, μερικοί λένε, ό,τι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θα γίνει. Τι να μας απασχολεί? Ναι, το λένε, αλλά δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι μου. Και εγώ ακούω μερικούς να λένε, οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτί να προδοθούν με το 666, αφού το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αν ήταν, θα το έκαναν με πιο έξυπνο τρόπο, πιο κρυφά. Καλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για 300 αργύρια θα προδώσουν τον Χριστό. Γιατί δεν ζητούσαν 31 ή 29 αργύρια
και ζήτησαν τριάκοντα, αλλά ήταν τυφλωμένοι. Ήξερε ο Θεός ότι έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει. Μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν στο γραμμένο, στο κισμέτ. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνει έτσι και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μία διαταγή, αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων που θα φτάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Άλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες. Δεν λένε τουλάχιστον «έτσι μου λέει ο λογισμός», αλλά «έτσι είναι» και λένε ένα σωρό δικές τους θεωρίες. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν για να δικαιολογήσουν τα πάθη τους, όπως αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Καλύτερα να μην συμβούν τα σημεία του Αντιχρίστου στην εποχή μας. Ο άλλος που θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, την δειλία του λέει: «Α, βλέπεις, ο Άγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως αρνηθεί. Εγώ είμαι ανώτερος από τον Άγιο Κύριλλο. Επομένως, και αν αρνηθώ τον Χριστό, δεν είναι τίποτε». Ενώ ο Άγιος λέει να μην συμβούν για να μην δουν τα μάτια του τον Αντίχριστο, όχι ότι φοβόταν. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί φασκιώνουν τα πνευματικά του τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στενοχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτε, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Ή λένε, μην μιλάτε για αυτό το θέμα, για τις ταυτότητες, το σφράγισμα, για να μην στενοχωριούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν τους πούν να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό και να μην φοβάστε τίποτε, στο κάτω-κάτω θα πάμε και μάρτυρες, θα τους προετοιμάσουν κάπως. Αν κανείς γνωρίζει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για την σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Τώρα όμως τι γίνεται, εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν την πίστη για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Η Γραφή όταν λέει «αποπλανάν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς», εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Πίσω λοιπόν από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφάλειας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Η να δώσω συναυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και ή να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστίν, ο έχουν νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.